Λοιπόν, για δείτε το, εδώ τον καλεσμένο μας. Για κάντε του κοντινό. Καλημέρα σας, κύριε Ξανθούλη μας. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Τι μου κάνεις, Γιάννη μου? Αυτό που βλέπετε, καλά είμαι. Αυτό. Λοιπόν, ναι. Ο Γιάννης έγραψε ένα βιβλίο, το οποίο έκατσα και το διάβασα. Και κατάλαβα ότι αν έχεις χρήμα, όλα τα άλλα είναι να... Καλά, αυτό είναι λίγο μέσα από τα πολλά ηθικά διδάγματα του βιβλίου. Ναι. Αυτό του έμεινε, μάλλον. Κοίταξε, είναι ένα βιβλίο. Μετά από τέτοια θυματογραφία που έχετε, τράγκες, πράγματα, που το ξεκίνησα και άρχισα να γελάω από την πρώτη σελίδα. Με αυτό είναι. Από την πρώτη σελίδα. Γελάω από την πρώτη σελίδα. Λοιπόν, και του είπαμε λοιπόν να έρθει να μιλήσουμε, του λέμε έλα να μιλήσουμε για την ελληνική και την παγκόσμια κοινωνία. Και λέει πολύ ευχαρίστως. Θα σας πω, άμα διαβάσετε το βιβλίο, την έχετε στα χέρια σας. Βεβαίως. Καλά το είπα. Είναι μια μικρογραφία. Ναι. Υπάρχει ένα χωριό, Πετρόκαμπος. Να. Το αφήνω στη διάθεσή σας, ψάξτε να το βρείτε. Είναι λίγο Ήπειρος, είναι λίγο Στερεά, είναι και λίγο Θεσσαλία. Ναι. Τώρα να βάλουμε και μια φλασκιά Μακεδονία, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το χωριό που έχει μόνο πέτρες και σκορπιούς, κάποτε ήταν κεφαλοχώρι, όπως όλα τα χωριά, πέρασε σε μία ύφεση φοβερή, φύγαν οι άνθρωποι, ήρθε ο Καποδίστριας, από εκεί που είχε κοινότητα δεν έχει, αλλά έχει πρόεδρο. Έχει πρόεδρο. Ένα πρόεδρο, μια σφραγίδα. Βάζει σφραγίδες αυτός. Okay. Λοιπόν, και έχει και λεφτά. Καλή ώρα σαν τον προλαλήσαντα, Θεός χωρέσαι. Και πολλούς άλλους. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το χωριό υπάρχει πολύ σύπνος. Υπάρχει μία ανάρκη. Ναι. Ακόμη και οι σκορπιοί βαριούνται που είναι σκορπιοί. Πολύ άρα σωστά. Δεν υπάρχει, ναι, δουλειά. Ναι. Δουλειά υπάρχει, γιατί υπάρχει ένα βουνό εκεί κοντά. Ξέρετε, γράφοντας, τα πιστεύω απόλυτα αυτά. Ναι. Και έχω πει πολύ στα ενδότερα. Υπάρχει ένα βουνό που λέγεται Μαρμαρόγκα. Στο χωριό λέγεται Πετρόκαμπος. Μ' αρέσει που με παρακολουθείτε, βεβαίως. Απολύτως. Λοιπόν, και εκεί κοντά υπάρχει, δεν υπάρχει επίσης δέντρο. Ναι. Δεν φυτρώνει τίποτα παραπάνω από 70 πόντους. Okay. Οι 70 πόντοι έχουν σημασία αργότερα. Έχουν, ναι, ναι, ναι. Τα ξέρω, καμπουρέκης. Λοιπόν, εκεί κοντά όμως υπάρχει το μοναδικό ρέμα, το οποίο λέγεται πουτανόρεμα. Ναι. Το πουτανόρεμα γιατί, ή οροσπούντερε, όπως το λέγανε οι Οθωμανοί. Γιατί εκεί υπήρχαν κάποιες κυρίες επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και υπήρχαν διάφορα στρατεύματα. Ακριβώς. Ναι. Και εξυπηρετούσαν τα στρατεύματα, ναι, του τότε. Και έτσι λοιπόν έμεινε το όνομα αυτό που λέγεται. Μάλιστα. Ο Ροσπούντερε, να το πω έτσι, ναι, okay, ναι, στην καλύτερα, ναι, συμμαχική, ναι, γλώσσα, στην τουρκική. Ο Ροσπούντερε. Ο Ροσπού είναι η πόρνη, το εξηγώ. Ντερε είναι, ναι, το ρέμα. Προχώρα στο παρασύνθημα όμως. Λοιπόν, το παρασύνθημα είναι ξαφνικά στο χωριό αυτό υπάρχει ένας ανθρωπάκος. Γύρω στα 65 προς 70, συμπαθής άνθρωπος, πήρε μία σύνταξη, ο Πέτρος Μακαβαίος. Α, να πω ότι στο χωριό αυτό το 95% των ανδρών έχουν το όνομα Πέτρος. Πετρόκαμπος, πέτρινο το χωριό, ο Άγιος Πέτρος είναι η εκκλησία του χωριού, ήταν και Πέτρος πέτρινε. Και Παύλος, ναι, σου λέει ας τον Παύλο, ας μείνουμε στον Πέτρο και πολύ πέτρι, μέχρι και τις γάτες λένε πετρούλες. Με παρακολουθείτε κατάπληκτη, από ό,τι βλέπω και μπορεί να έχει μπει στο νόημα. Εγώ λοιπόν, το έχω διαβάσει το βιβλίο, γι' αυτό είναι. Βέβαια. Λοιπόν, από εκεί τα πράγματα αρχίζουν και αγριεύουν. Γιατί ένα μεσημέρι φτάνει ένα γράμμα. Ένα γράμμα από τη Γερμανία. Ένας ταλαιπωρημένος. Πάλε ποτέ. Ξάδερφος, πάλε ποτέ. Τον ξέχασε το σύμπαν, εμφανίζεται την ώρα πια στα τελευταία του και λέει ότι έχω λεφτά, κάπου 10 εκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον, και τα αφήνω στο χωριό. Τα αφήνω στο χωριό. Αυτά είναι. Και αρχίζει το πράγμα, αλλά τι. Με την προϋπόθεση να γίνει ένα μουσείο με την καλλιτεχνική μου, γιατί ήταν καλλιτέχνης, θα εξηγήσω, με την καλλιτέχνης, δραστηριότητα και ένα ιατρικό κέντρο. Mm-hmm. Η μαμά του ήταν μαμή. Ξεκινούσε, έκανε παρθενορεφές, υπήρχαν γριές 90 τόσο χρονών που είχαν γεννήσει 15 φορές, αλλά ήταν αϊπάρθενες. Τόσο καλές ρεφές. Να καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Απολύτως. Να. Λοιπόν, και τι να έχει το μουσείο στη μέση. Καμπουράκης αμέσως διορθώνει τα πράγματα. Απολύτως προχώρα παρακάτω με μαστραπάξω. Ο τύπος ήταν, ήταν καλλιτέχνης, ήταν σε πορνοτενίες. Λοιπόν, ναι, ναι. Αυτός ήταν πορνοστάρ στη Γερμανία. Έκανε τεράστια καριέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, ένα φιλμ, Το Τρίτο Πόδι του Ρήνου. Το έχετε δει? Το Τρίτο Πόδι του Ρήνου. Του Ρήνου. Το οποίο γυρίστηκε στη Γερμανία, αυτός έμαθε καλά γερμανικά κλπ. Είχε βεβαίως τα απαραίτητα προσόντα για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και είχε και ένα πολύ σπουδαίο μέντορα, τον Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, τον περίφημο σκηνοθέτη. Ο οποίος πέθανε, μας άφησε το 82 πέθανε και νεότερος. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα συμπέρασε με τον Φασμπίντερ. Λοιπόν, αυτός αφήνει τα λεφτά
Αλλά πρέπει να γίνει το μουσείο, να υπάρχουν μέσα οι ταινίες του, να υπάρχει όλο το καλλιτεχνικό του, τέλος πάντων, στάτους. Ναι. Και παράλληλα να γίνει, επειδή η μάνα του ήταν, όπως είπαμε, μαμή. Και ιατρικό κέντρο. Το ιατρικό κέντρο. Ναι. Τα λεφτά είναι αυτά. Αν δεν γίνουν αυτό, ουέ και δεν, δεν παίρνετε τίποτα. Τώρα, τι θα βάλουν μέσα σε αυτό το μουσείο, όπως το λέει. Μην το συνεχίσεις. Καλά, το συνεχίζω. Απλώς το διαπραγματεύομαι και τι πραγματικά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πες μας τώρα, παρακαλώ, μέσα σε αυτή την περιγραφή που έχεις, πού βρίσκεται ο πόλεμος της Ουκρανίας, πού βρίσκεται η Πισπυρίγκου, πού θα τα βρούμε αυτά. Αυτά είναι έξω. Έξω από τον Πετρόκαμπο. Αλλά μέσα, ναι, στην κοινωνία μας. Μέσα στην κοινωνία οι ειδήσεις δεν πολύ φτάνουν, γιατί κάποιες εφημερίδες. Βεβαίως υπάρχει τηλεόραση. Ναι. Οι παντοδύναμοι. Θα σε βλέπουν σίγουρα και ναι, βλέπουν, καλά, ναι, σε αυτό θα έλπε. Στον Πετρόκαμπο. Ναι. Λοιπόν, οι εφημερίδες φτάνουν καθυστερημένα. Δηλαδή τα νέα έρχονται με 3-4 μέρες καθυστέρηση. Ναι. Πάντως αυτό που είναι να μάθουν το μαθαίνουν τηλεόραση. Έτσι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το γεγονός ότι εμείς έχουμε μία εύκολη πληροφόρηση για τα πάντα. Το βλέπαμε και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή ανά πάσα ώρα και στιγμή η μία είδηση επιβεβαιωνόταν από ένα. Φτάσου τώρα, αυτό βίντεο που λέω εγώ. Αρχίζει από το 2008, κάπου εκεί το τοποθετώ, μέχρι το 2010, εκείνη την περίοδο. Πριν από τη σύγκριση κάνω, για το χρόνια. Τώρα η Ουκρανία και το δεν τότε υπήρχε. Η Ουκρανία ήταν υπάρχει η Ουκρανία τώρα, τότε. Ναι. Παρήγαγε σιτηρά. Σιτηρά και ηλιέλαιο. Και ηλιέλαιο. Και ηλιέλαιο. Βεβαίως. Ε? Το ηλιέλαιο ξέρεις που με πηγαίνει μέσα. Τώρα εσύ πώς γράφεις, ρε παιδί μου, για το. Πώς γράφεις για το 8 τη στιγμή που το 22 γίνεται της κακομοίρας. Το ηλιέλαιο τώρα που είπες, αμέσως μου κάνει μία παραπομπή στο σινεμά. Τζίρα Σόλι. Το ηλιοτρόπιο, Σοφία Λόρεν, Ματσέλο Μαστρογιάννη, Βιτόριο Ντεσίκα. Λοιπόν, και εδώ θέλω να σου πω ότι στο βιβλίο αυτό, το οποίο είναι ουσιαστικά μια σάτυρα, αιχμηρή όπως θες πες την, είχα στο νου μου τις παλιές ιταλικές ταινίες. Μάλιστα. Τις ταινίες του Πιέτρο Τζέρμι, του Κομεντσίνη, όλες αυτές, ακόμη και πολλά στοιχεία ποιητικά του Φελίνη που πάντα με καθορίζαν όταν έγραφα, ναι, ή όταν γράφω. Ελπίζω ότι θα συνεχίσω ακόμα. Έχω λίγο περιθώριο. Έχεις μερικά. Δεν είμαι και σταλικό, που λέμε 75 χρόνια. Σόπα μου, ρε σόπα μου σε 75 χρόνια. Το 1947 δεν είχε μου 90. Φαγώθηκες να πεις την ηλικία σου. Μα δεν είναι τίποτα το τρομερό. Ναι, θα γράψει άλλα 8 βιβλία. Παιδί μου, δεν είναι κρατικό μυστικό. Ναι. Στο κάτω-κάτω θυμάστε, έλεγε ο Βασίλης Βασιλικός. Καλύτερα στον τυπογράφο παρά στον ψυχίατρο. Έχεις δίκιο. Είχε δίκιο και ο Βασίλης. Το λέω και για σένα αυτό. Γιατί σε βλέπω λίγο διαταραγμένο. Είμαι διαταραγμένο. Πρέπει λίγο να αρχίσει να γράφει πάλι. Να συνεχίσει μάλλον. Λοιπόν, σε φιλούμε. Ευχαριστούμε θερμό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Πολύ. Καλό καλοκαίρι, παρόλο που είμαι καλοκαιρινός. Είναι σε εκδόσεις Διόπτρα. Ναι, ναι, αρχίζω από εκεί. Ναι. Ονειρεύτηκα τη Σανγκάη. Τη Σανγκάη. Γιατί το τρίτο πόδι του ρήνου στη Σανγκάη, παρακαλώ να το ακούσουν αυτό οι διάφοροι, έκοψε 9 εκατομμύρια εισιτήρια. Τόσο που έγινε επίτιμος δημότης της Σανγκάης. Της Σανγκάης. Σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε, κύριε Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά.